να είναι ενωμένοι σε μια γροθιά και πιεστικοί συλλογικά μπροστά στο Γολγοθά της επόμενης ημέρας και της δύσκολης αποκατάστασης, κάλεσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τους εκπροσώπους αρχών και φορέων της Κρήτης. Εξήγησε πως η εμπειρία σε ανάλογες μεγάλες φυσικές καταστροφές δείχνει πως ο χρόνος αποδυναμώνει στην πράξη την όποια κυβερνητική πρόθεση. Όσο απομακρυνόμαστε από το χρόνο που έγινε ο σεισμός, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να κερδίσουμε ευεργετήματα για την περιοχή μας που έχει κατασταθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Ο γνωστός σεισμολόγος επανέλαβε πως τα 6 Ρίχτερ της 27ης Σεπτεμβρίου ήταν ο κύριος σεισμός που εκδηλώθηκε σε γνωστό μεν ρήγμα του σεισμικού πλέγματος ανατολικά του Ηρακλείου, που πλέον θέτει νέα επιστημονικά δεδομένα, καθώς κατέριψε το μύθο πως η Κρήτη είναι απρόσβλητη από χερσαίους σεισμούς. Ο σεισμός περασμένης Δευτέρας έχει περάσει στην ιστορία, θα το καταλάβει η σεισμολογική κοινότητα, η νεότερη, και ότι θα πρέπει να αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο σκέψης με τον οποίο υπολογίζουμε εμείς οι σεισμολόγοι το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου, είτε στην Κρήτη είτε σε άλλη περιοχή της χώρας. Από τη δίνη της ισχυρής σεισμικής δόνησης, το Αρκαλοχώρι βυθίστηκε επιφανειακά κατά 15 με 18 εκατοστά. Εξίσου εντυπωσιακό το στοιχείο, πως σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, ενδότερα μέσα στην εστία, εκεί δηλαδή που καταγράφηκε η κυρίως θράψη των πλακών σεισμικά, η βύθιση ήταν στο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Μέσα στην εστία ξέρουμε πόσο ήταν, 1 μέτρο. Ένα μέτρο και 10 εκατοστά. Ένα μέτρο και 10 εκατοστά μέσα στην εστία. Ήδη το γνωρίζουμε και αυτό την έρευνα που κάνουμε. Ένα μέτρο και 10 εκατοστά μέσα στην εστία, δηλαδή σε βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα. Εκεί που έγινε το κύριο σπάσιμο του ρήγματος. Μπροστά στο δυσμενές σκηνικό με επιστημονικές βολές και διχογνωμίες, ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του ΕΛΜΕΠΑ και το δίκτυο που έχει αναπτύξει για την παρακολούθηση των σεισμών στην Κρήτη εδώ και 20 χρόνια. Τόνισε κατηγορηματικά ότι παρά τις περί του αντιθέτου φημολογίες, συνεργάζεται επίσημα με μνημόνιο που έχει υπογραφεί με το ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το δίκτυο είναι υπαρκτό εδώ και χρόνια, είναι αξιόλογο κατά τη δική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Είναι αξιόλογο διότι έχει σεισμογραφικούς σταθμούς σε πολλά σημεία επάνω στο νησί, καταγράφει με πολύ επαρκή τρόπο την σεισμική δραστηριότητα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το υπογράφω αυτό, ότι είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων της χώρας. Χαρακτήρισε τη μέχρι στιγμή σεισμική ακολουθία φυσιολογική, τονίζοντας ότι για 1,5 με 2 μήνες θα υπάρχουν μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5,3 Ρίχτερ.